Και έχει και ένα θέμα από τον, από τον κύριο Μελιόπουλο αυτό, από τον κύριο Φούχτελ που ζητάει στοιχεία από τους Δήμους κλπ. Από ό,τι φαίνεται ο κύριος Δήμαρχος δεν θέλει να συζητηθεί το θέμα, όμως θα πρέπει για πόσο. Όχι, δεν θα το ξεκαθάρισε. Δεν έχουμε πάρει κάτι, δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενό του. Έτσι δεν υπάρχει ρεζέρβος. Το θεωρώ άκυρο αυτή τη στιγμή. Άρα θα συζητηθεί μόλις έρθει σε επόμενο δημοτικό συμβούλιο. Πάμε στα θέματα της σημερινής συνέντευξης. Κύριε Αντιπρόεδρε, για το τοπικό ζήτημα. Ο κ. Μελιόπουλος μπορεί σαν επικεφαλής παράταξης να θέσει το θέμα εκτός σημερινής πράξης. Έτσι, και να το ψηφίσουμε με ναι ή όχι, δεν είναι θέμα του κοινού. Καλώς. Καλώς και είπατε, πρέπει να πει. Καλώς. Να πει σαν έκτακτο. Λοιπόν, ποιοι συνάδελφοι συμφωνούν να συζητήσει σήμερα σαν έκτακτο θέμα. Το θέμα που έχουμε ο κύριος Μελιόπουλος και τον Ιστορίου ζητάει ο κύριος Φούχτελ στοιχεία από τους Δήμους. Ένα έντυπο το οποίο πιθανό να πεθυνθεί και τα λοιπά. Και αν δεν υπάρξει. Και αν δεν υπάρξει αυτό το έντυπο. Ένα το νούμερο. Δεύτερο. Τι θέλετε να μας πείτε εδώ με την αρνητική μας ψήφο σήμερα ότι εμείς είμαστε ενάντια. Όχι αγαπητέ μου λίγο. Είμαστε όλοι υπέρ και ενάντια σε αυτό. Όχι γιατί το πέστε ότι επειδή είναι κάθε θέλω. Όχι πιο θέμα. Δεν ξέρω τα θέμα. Ξέρω. Το ερώτημα που δεν είναι. Μα σταθείτε, αν άλλο δεν υπάρχει τίποτα από αυτά που θέλουμε. Αυτό είναι. Ναι, δεν λένε αυτό ρε παιδιά. Λένε δεν υπάρχει θέμα. Δεν υπάρχει. Κύριε λοιπόν, μην κάνετε για να πείτε. Εμείς ενημέρωση. Εμείς ενημέρωση. Τα ξέρουν όλα. Τα ξέρουν όλα. Λοιπόν, κύριε Τσαφαρόπουλε, κύριε Μπέκη. Λοιπόν, θα πάμε στην ψηφοφορία. Πώς στείλετε το θέμα. Τι ψηφίζει. Επειδή έχω μοιράσει ας πούμε, το ζήτημα στους επικεφαλής των παρατάξεων, ίσως ένας κόσμο να το διαβάσει, να το διαβάσει για να ενημερωθούν και οι συνάδελφοι. Το λέω. Έχω ενημερώσει τους. Έχω το λόγο. Ναι, το λόγο. Στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου της επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, να το διαβάσω λίγο γρήγορα, είναι αρκετά μεγάλο, αλλά δεν γινόταν αυτό. Ερωτηματολόγιο που στάνεται στις νέες διοικήσεις των Δήμων είχε αποσταλεί και στις προηγούμενες από το Χάρη Σπούχτερ ζητείτε να δώσουν στοιχεία Δήμοι για το σύνολο της δραστηριότητάς τους. Με σκοπό εκτιμούμε εμείς να υπάρξουν επιχειρηματικές συνεργασίες και άλλες δημιουργήσεις. Ουσιαστικά ζητείτε μια πλήρης καταγραφή της δραστηριότητας των Δήμων. Συνοπτικά για δημογραφικά στοιχεία, υποδομές, περιβάλλον, ποιότητα ζωής, τοπική οικονομία, απασχόληση. Κοινωνική, πολιτική, υγεία, παιδεία και αθλητισμός, γενικές πληθυσμιακές ομάδες, ΑΜΕΑ, μετανάστες, Ρωμά. Και την ιδιαίτερη μνήμα στον τομέα της εκτίμησης των απορριμμάτων. Η συγκεκριμένη έννοια αποτελεί συνέχεια από την αποκλούχρονη της Ελληνογερμανικής Συμμαχίας που έδεται ένα στόχο των εξορθολογισμών των δαπανών της τοπικής διοίκησης και την αξιοποίηση και έβρεση χρηματοδοτικών εργαλείων για το ΣΟΤΑ. Τα αυτό που κατέθεσα στο κάποιο που είπα και κύριε Μελιόπουλε, τελειώνε. Ναι, το έργο που κατέθεσα εκεί στις πύρες τα ανέφερα από την αρχή και κλείνοντας. Κύριε Σοφερίν, παρακαλώ, που σας αφήνετε, ανέφερα και ξεραπιές για ό,τι δεν καταλαβαίνει, δεν θέλει να καταλάβει. Τελειώσατε. Στην πορεία σε ένα λεπτό ακόμα οφείλω να το διαβάζετε εσείς να το διαβάσω εγώ εκεί υποχρεωμένοι και να ακούσω κάποιοι άλλοι επίσης υποχρεωμένοι. Η υλοποίηση αυτής της συνεργασίας θα οδηγήσει εκτεταμένες ιδιωτικοποίησης δράσεων και υπηρεσιών των Δήμων. Δεν όμως θα εκεί συσπήρωση θα συζητηθεί το θέμα, αν δεν έχει σταλεί το πιστεύω τον κύριο Δήμαρχο να συζητηθεί το θέμα σε ένα επόμενο δημοτικό συμβούλιο, είτε έχει έρθει επιστολή είτε δεν έρθει. Υπάρχει ζήτημα με αυτή την Ελληνογερμανική Συμμαχία και την συνεργασία και
και όχι στο επίπεδο της, των ξένων παραγόντων, αλλά της ιδιωτικοποίησης και το άνοιγμα των δρόμων στο μεγάλο κεφάλαιο να κερδοφορεί στους Δήμους. Και ζητάμε να μην προχωρήσει καμιά συνεργασία και εφόσον είναι αυτό το δημοκρατικό να πεταχθεί στο καλάθι.